Είμαι λίγο εδώ στο στούντιο μέχρι να υποδεχθούμε την επόμενη κυρία από τον ΣΥΡΙΖΑ. Και βρε παιδιά, μήπως όλη αυτή η συζήτηση, τώρα θα κάνω βαθιά αντιπολιτική τοποθέτηση, Κυριακό Μαγρυκητάς, μήπως αυτή η συζήτηση, τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, τι θα κάνει το ΠΑΣΟΚ, μαλώνουνε, δεν μαλώνουνε κτλ. Βολεύει και δίνει χρόνο στον Κυριακό Μητσοτάκη να ανασυνταχθεί. Και συγγνώμη, η ανασύνταξη της κεντροαριστεράς πόσα γίνει αν δεν συζητήσουνε. Συγγνώμη δηλαδή. Με fast track διαδικασίες. Ή να γίνει όπως το λέει ο κύριος Κασελάκης και το έλεγε παλιά ο κύριος Τσίπρας. Εν κινήσει. Εντάξει, εν κινήσει την πραγματικότητα γίνεται. Αλλά η κίνηση προϋποθέτει και ένα διάλογο και ο διάλογος προϋποθέτει, μάλλον έχει ως αποτέλεσμα αντιθέσεις και αντιθέσεις έχουν ως αποτέλεσμα εμείς να πέφτουμε από πάνω και να ψάχνουμε να βλέπουμε τις αντιθέσεις. Δεν έχω αντιληφθεί ακριβώς αν οι αντιθέσεις αφορούν. Εδώ μας είπε κάποια πολιτικά πράγματα ο κ. Γερουλάνος. Δεν έχω καταλάβει εάν οι αντιθέσεις αφορούν πολιτική ή αφορούν πρόσωπο. Θα το καταλάβει εν κινήσει. Να υποδεχθούμε και την αγαπητή μας βουλεύτρια της Αλφα Πειραιά με τον ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία. Αχ, συγγνώμη. Και να πω ότι δεν το ξέρω, κυρία Κασιμάτη. Της Β' Πειραιά, την κυρία Νίνα Κασιμάτη. Ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Καλησπέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Κυρία Κασιμάτη, θέλω να σας ρωτήσω πρώτα και κύρια. Εσείς έχετε μακρά πορεία στην πολιτική. Θυμάμαι να συντάσσεστε τότε στον ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο με τον νέο αγωνιστή, τα θυμάμαι σωστά, απαντώντας θετικά στο μεγάλο κάλεσμα που είχε κάνει τότε ο Αλέξης Τσίπρας απέναντι στα μνημόνια. Δεν συνταχθήκαμε, το είχαμε δημιουργήσει από κοινού αυτό το μέτωπο, γιατί ήμασταν από το 2010 μαζί. Πολύ ωραία. Ήδη όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν στο λεγόμενο 3%, με την ανανεωτική πτέρυγα να έχει αποχωρήσει. Τραβάει χρόνια. Και είχαμε θέλω ξεκινήσει να ήδη αυτό στο αυτοδιοικητικό επίπεδο από το 2010. Πολύ ωραία. Ήδη λοιπόν μετράτε στο χώρο αυτόν και τον γνωρίζετε 14 χρόνια. Θέλω να σας ρωτήσω, θέλω να μείνω σε αυτό, στον Αλέξη Τσίπρα. Πώς είδατε τη χθεσινή του παρέμβαση? Το μήνυμα που έστειλε ήταν σαφές. Ή ενωνόμαστε ή πεθαίνουμε. Έτσι το κατάλαβα εγώ. Το καταλάβατε κι εσείς με τον ίδιο τρόπο? Την άκουσα την παρέμβαση του Αλέξη. Έχω την άποψη ότι η ένωση δεν μπορεί να είναι αυτοσκοπός. Πρέπει να εδράζεται σε συγκεκριμένα πολιτικά περιεχόμενα. Περιεχόμενα ενός χώρου της λεγόμενης κεντροαριστεράς. Ακούσαμε πριν βέβαια τον κύριο Περιγέ, τον άκουσα σε σχέση με τη Γαλλία, ότι το κέντρο δεν έχει και τόση μεγάλη λύση, στη Γαλλία τουλάχιστον, και εγώ θεωρώ ότι και στη δική μας χώρα πλέον το αίτημα είναι για διαχωριστικές γραμμές και όχι για άλλες οριζόντιες συνενώσεις. Τόσο καιρό μιλούσατε για διεύρυνση όμως, και ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Κασελάκης και όλοι. Δεν είμαι απέναντι στα μέτωπα. Απλά λέω ότι αυτά πρέπει να βασίζονται σε μέτωπα κοινωνικά, τα οποία αφορούν συγκεκριμένους ανθρώπους, αφορούν τη βάση των πληττόμενων στρωμάτων. Τουλάχιστον για το δικό μας κόμμα, για το δικό μας χώρο ή αυτό που λέμε για τη Δημοκρατική Παράταξη διαχρονικά. Άρα το να μιλάμε γενικά για συνένωση, εάν οι χώροι που αποτελούν τη Δημοκρατική Παράταξη, ας πούμε διαχρονικά, δεν ανασυνταχθούν σε μία βάση αυτοκριτικής επί των πεπραγμένων που τους έκαναν μικρούς χώρους τελικά, γιατί το ΠΑΣΟΚ ήταν ένα πολύ μεγάλο κόμμα, το οποίο το 2010-2012 πρόδωσε τη βάση του με το πρώτο μνημόνιο. Στην πραγματικότητα δεν έχει κάνει ποτέ αυτοκριτική γι' αυτό, και γι' αυτό ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ πρόδωσε τη βάση του με το τρίτο και μνημόνιο. Ακόμα και ακόμα γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι δεν έχει καταφέρει να συγκινήσει μεγάλη μάζα, μεγάλο πληθυσμό. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρόδωσε. Ο ΣΥΡΙΖΑ από την άλλη, κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν τα μνημόνια. Δεν υπάρχουν καλά και κακά μνημόνια. Όχι, υπήρχε το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε διαπραγματευτικά όπλα, σε αντίθεση με το ΠΑΣΟΚ το 2010, όπου οι γαλλογερμανικές τράπεζες ήταν εκτεθειμένες στο ελληνικό χρέος και δεν είχαμε τη δυνατότητα να διαπραγματευτούμε. Είχαμε τότε τη δυνατότητα να διαπραγματευτούμε, αλλά θεωρήθηκε τότε ευλογία για τον τόπο. Δεν θέλω, δεν γυρνάω πίσω. Δεν πάμε τόσο πίσω. Δεν είναι πάρα πολύ πίσω. Είναι πολύ κοντά σε ιστορικά μεγέθη, είναι πολύ κοντά.
Από την άλλη, ο ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω ότι παρά και το δημοψήφισμα, θυμάστε καλά ότι επαναβεβαιώθηκε η εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού το Σεπτέμβριο του 2015. Αλήθεια είναι, ήταν πολύ νοπά τα τραύματα των προηγούμενων κυβερνήσεων που είχαν προκαλέσει προηγούμενες κυβερνήσεις. Παρόλα αυτά όμως θα μπορούσε να υπάρξει φοδρή αντίδραση. Δηλαδή ότι για άλλους λόγους. Και θα σας πω γιατί η ψήφος εμπιστοσύνης, ας πούμε, για δεύτερη φορά στο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ψήφος εμπιστοσύνης για να εφαρμόσει μνημόνια. Όχι, ήταν η ψήφος εμπιστοσύνης στο ότι ο κόσμος αντιλαμβανόταν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν το κόμμα το οποίο πραγματικά εναντιονόταν. Ήταν με το μνημόνιο πάνω στο τραπέζι. Εναντιονόταν σε αυτή την κατάσταση. Δεν την ιδεολογικοποιούσε και την έκανε κτήμα του. Και με αυτή την έννοια, πραγματικά ο ΣΥΡΙΖΑ. Μην μείνουμε εκεί όμως. Προσπάθησε και κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του και τα κατάφερε σε πολλά επίπεδα να προστατέψει τα κοινωνικά στρώματα τα οποία πλήττονταν πάρα πολύ. Βεβαίως έκανε και λάθη. Πάμε να φύγουμε από αυτή την περίοδο. Να μην φύγουμε τελείως, γιατί νομίζω ότι σε εκείνη την περίοδο. Θα πάμε στα πρόσωπα λίγο, γιατί τα μνημόνια. Εγώ δεν θα ήθελα να μείνω μόνο στα μνημόνια. Αφήνουν προηγούμενα, το ένα φέρνει το άλλο και οι δεσμεύσεις του ενός συνδέονται με την επόμενη. Αλλά πάμε λίγο στα πρόσωπα. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πρωταγωνίστησε όλο το προηγούμενο διάστημα στο ΣΥΡΙΖΑ, αποχώρησε μετά το αποτυχημένο αποτέλεσμα των περσινών εκλογών. Ωστόσο, χτες επανεμφανίστηκε, έθεσε πολύ συγκεκριμένους άξονες και ζήτησε με επιτακτικό τρόπο να υπάρξει μια σύγκληση των δυνάμεων της αριστεράς και της κεντροαριστεράς. Το ερώτημα είναι, το κεφάλαιο Τσίπρας έχει κλείσει για την πολιτική ζωή του τόπου, κύριε Κασμάτη, κατά αποψίσεις για το ΣΥΡΙΖΑ? Αυτό δεν μπορώ να το πω, δεν το ξέρω, δεν νομίζω ότι έχει κλείσει. Βεβαίως, ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένας πολύ νέος άνθρωπος και έχει πολλά να προσφέρει. Αλλά στο κόμμα ΣΥΡΙΖΑ πρόεδρος είναι ο Στέφανος Κασελάκης. Και νομίζω ότι επειδή δεν προσβλέπω ποτέ σε θαυματοποιούς, δεν πιστεύω ότι την ευθύνη για την εξέλιξη των πραγμάτων την έχουν μόνο οι πρόεδροι. Αυτή την άποψη την είχα και όταν ανέλαβε ο Αλέξης Τσίπρας την ευθύνη για την συντριπτική ήττα του 2023. Νομίζω ότι το ζήτημα είναι οι πολιτικές. Και για να το συνδέσω με την προηγούμενη περίοδο, διότι αυτό είναι το δικό μου αναλυτικό σχήμα, εγώ θεωρώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, ο λόγος για τον οποίο απομακρύνθηκε από τη βάση που τον είχε υποστηρίξει, είναι γιατί όταν ακριβώς ξεπεράστηκε το πρόταγμα του αντιμνημονίου, δεδομένου ότι έπρεπε να κάνουμε και εμείς αυτό τον συμβιβασμό που επιβαλόταν από πραγματικές καταστάσεις και όχι από τη δική μας βούληση να εφαρμόσουμε μνημόνια, τότε προτάχθηκαν οι παλιές ταυτότητες του λεγόμενου που λέμε 3%. Με έναν τρόπο που επιβάλλονταν στη μεγάλη πλειοψηφία. Αυτό είχε να κάνει. Mm-hmm. Όχι, εγώ δεν θεωρώ ότι έφυγε μόνο το 3%. Δεν έφυγε το 3%. Όμως οι νοοτροπίες του 3% δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν το ξέρω, μπορεί και να υπάρχουν κάποιες νοοτροπίες. Το ζήτημα δεν θα μιλήσω για πρόσωπα. Γιατί θέλω να περάσω ένα μήνυμα που για μένα είναι σημαντικό ως προς την εξέλιξη του ΣΥΡΙΖΑ και γιατί θέλω να υπάρχει και καλή συνέχεια. Το θέμα είναι ότι, δεν το συζητάω, ότι όσοι απευθύνθηκαν στο λεγόμενο 3% δεν πήραν καν αυτό, έτσι. Όταν οι ταυτότητες αναβίωσαν οι παλιές και προσπάθησαν να επικαθίσουν ή να ηγεμονεύσουν μια πλειοψηφία η οποία σε όλα τα προηγούμενα χρόνια, ας πούμε, δεν ψήφιζε το πρόγραμμα του συνασπισμού σε διάφορα επίπεδα, αυτό έκανε τον κόσμο τελικά να χάνει την εμπιστοσύνη του. Στο τώρα και στο εδώ όμως, το 2024, το καλοκαίρι, μετά από μια εθνική κάλπη πριν ένα χρόνο, κυρία Κασιμάτη, και μια ευρωκάλπη, στην οποία περάσατε κάτω από τον πύχη που οι ίδιοι βάλατε. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει, μετά από τις διασπάσεις, μετά από τα προβλήματα, μετά την εκλογή νέου Προέδρου, συνεχίζει να παράγει ειδήσεις οι οποίες μάλλον δεν είναι πολιτικές, εσείς θα μου πείτε. Είχαμε στις αρχές της εβδομάδας την ιστορία με τον κύριο Θεοχαρόπουλο και αυτό που ο ίδιος είπε ως αποπομπή του για πολιτικούς λόγους. Σήμερα είχαμε την αποπομπή του κυρίου Τσίπρα για πολιτικούς λόγους. Επαναλαμβάνω, μεταχειρίζομαι τις λέξεις που οι ίδιοι χρησιμοποίησαν. Γιατί παράγεται τέτοιες ειδήσεις, τι έχει γίνει εδώ? Από όσο ξέρω, υπήρχε μια προσυνεννόηση με το κόμμα, αμοιβαία συνεννόηση, η οποία και τηρήθηκε και περισσότερο και από το χρόνο που είχε συμφωνηθεί. Mm-hmm. Ξέρετε ότι έχει υπάρξει αντικαταστάτης του κυρίου Τσίπρα, του κυρίου Γιώργου Τσίπρα, στην κοινοβουλευτική ομάδα ως διευθυντής και
προφανώς. Και του κυρίου Θεοχαρόπουλου έχει υπάρξει αντικαταστάτηση. Ναι. Άρα τόσο καιρό αμείβονταν τσάμπα, αυτό είναι το επιχείρημα. Δεν ήταν αργόμισθη, όπως διάβασα μια διαρροή. Δεν το γνωρίζω αυτό, ούτε θα το πω αυτό. Απλά καταλαβαίνω ότι, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει μια αναδιάταξη δυνάμεων, δεδομένων και των αποτελεσμάτων μας και της αναγκαιότητας να υπάρξει ακόμα μεγαλύτερη υποστήριξη κοινοβουλευτικής ομάδας. Άρα δεν είναι αναγκαία τα δύο αυτά στελέχη στο πλαίσιο αυτής της αναδιάταξης. Όχι, δεν είναι θέμα αναγκαιότητας. Είναι θέμα αναγκαιότητας της πολιτικής συνεισφοράς των στελεχών. Μιλάμε για την επαγγελματική συνεισφορά. Έτσι. Να πάμε και λίγο. Αλλά, ναι. Να πάμε και λίγο στο Κυπριακό. Το έφτιαξε και χθες ο Αλέξης Τσίπρας με μεγάλη σφοδρότητα από το συνέδριο που διοργάνωσε και νομίζω ήσασταν και εσείς στις Ηνωμένες Πολιτείες την περασμένη εβδομάδα. Θέλω να μας πείτε λίγο γι' αυτό. Μετήχα στην Παγκόσμια Συντονιστική Επιτροπή Κυπριακού Αγώνα στην Ουάσιγκτον με πολύ επιφανή στελέχη της Αμερικάνικης και Κυπριακής Ομογένειας και της Ελληνικής Ομογένειας. Άλλωστε είμαστε όλοι Έλληνες. Και πραγματικά είχαμε μια σειρά πολύ σοβαρών επαφών και με γερουσιαστές και με μέλη της Βουλής και με τον αρμόδιο του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτειών. Αντιλαμβάνομαι ότι το Κυπριακό, ενώ οδεύουμε στη συμπλήρωση πλέον των 50 χρόνων την παράνομη εισβολή και κατοχή της Μεγαλονήσου από την Τουρκία, πρέπει να τεθεί σε κάποια βάση η οποία θα πάψει να τοποθετείται ως ένα ζήτημα παροχημένο, ως ένα παλιό διπλωματικό πρόβλημα. Mm-hmm. Άλλωστε, το Κυπριακό δεν είναι πρόβλημα, η Κύπρος δεν είναι πρόβλημα, η Τουρκία είναι το πρόβλημα στην περιοχή. Έχει αποδειχθεί αυτό με όλους τους τρόπους. Το έχει αντιληφθεί και η Δύση πλέον και η πιο καλή της σύμμαχη. Νομίζω ότι οι λαοί που πλήττονται από την Τουρκία, πέραν των δικών μας των απειλών που δέχεται η δική μας χώρα και στη Θράκη, στο Αιγαίο, στην Κύπρο, αλλά είναι οι Σύριοι, είναι το Ιράκ, είναι οι Κούρδοι βέβαια, οι Αρμένοι και ούτω καθεξής. Άρα νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό να το επισημαίνουμε και να το σηκώνουμε. Να το επισημαίνουμε και να το σηκώσουμε βασικά σε θέμα, γιατί εγώ νομίζω ότι είναι και κάπως ξεχασμένο. Παρ' όλα αυτά, γενικότερα, για να το κλείσω σε σχέση με την πορεία μας, νομίζω ότι η επαναφορά του ΣΥΡΙΖΑ στις εθνικές και κοινωνικές αναφορές της βάσης του, γιατί η βάση του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι η βάση του συνασπισμού, είναι και του συνασπισμού, αλλά όχι μόνο, είναι μια πολύ ευρύτερη δημοκρατική παράταξη, μπορεί να είναι η οδός προκειμένου και να απευθυνθούμε ξανά στα μεγάλα ακροατήρια και να μπορέσουμε να συνομιλήσουμε και με τους άλλους χώρους, εφόσον και εκείνοι βέβαια κάνουν τη δική τους αυτοκριτική για τα πεπραγμένα τους, όπως είπα. Μάλιστα. Γιατί, ξέρετε, οι λαοί δεν είναι υποχρεωμένοι να προσέρχονται στις κάλπες. Εμείς μπορούμε να κάνουμε διάφορες διευθετήσεις μεταξύ μας και συνεννοήσεις και να στρώνουμε τα τραπέζια των συνεργασιών, αλλά οι καλεσμένοι να μην έρχονται ποτέ. Αυτό το βλέπουμε να συμβαίνει, το έχουμε δει και σε προηγούμενη φάση. Αν θέλετε, το είδαμε και με τη λεγόμενη Προοδευτική Συμμαχία το 2023. Μου το ανοίγετε πάντα. Δεν ανταποκρίνηκε η κυρία Κασμάτη. Το λέω γιατί πρέπει να διδαχθούμε από το πρόσφατο παρελθόν, αν όχι από το απότερο. Όχι για κανένα λόγο, ούτε για να δαχτυλοδείξουμε κάποιον, αλλά γιατί πρέπει ακριβώς να γίνουμε καλύτεροι. Ευχαριστούμε την κυρία Νίνα Κασμάτη, βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ της Β' Πειραιά.